Γεια σας και καλώς ήρθατε στο καληνό κάναλο. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Σήμερα αποφάσισα να σας κάνω ένα βίντεο μετά από τις ερωτήσεις που σας έκανα για το πώς κάνω τα μαλλιά μου το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτό εδώ το μαλλί που βλέπεις τώρα, το μπουκλό τέτοιο, ελπίζω να το βλέπεις καλά όπως στο δείχνω εγώ. Το κάνω χωρίς μασιά, εννοείται. Και είπα γιατί όχι να το μοιραστώ μαζί σας. Και μπορείτε επίσης να το κρατήσετε αυτό το μαλλί που θα σας δείξω και σαν μαλλί καλοκαιριού. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς το κάνω εγώ. Αρχικά μόλις βγαίνω από το μπάνιο στεγνώνω τα μαλλιά μου και αφήνω πολύ ελάχιστα κάποιες τούφες λίγο πιο νοπές. Αυτό, όχι τελείως στεγνά. Οπότε μετά πιάνω από εδώ πάνω μία λεπτή τούφα, ξεκινάω από ψηλά, τα χωρίζω στη μέση σχεδόν ή και ανάκατα κάποιες φορές αν βαριέμαι πάρα πολύ. Πιάνω μία τούφα ψηλή και πιάνω ακριβώς την από κάτω της και στην ουσία πιάνω με το άλλο μου χέρι και στριφογυρνάω. Δύο τούφες είναι όλο και όλο. Το ίδιο θα κάνω και θα συνεχίσω. Και συνεχίζω όσο πάει προς τα κάτω. Αν έχετε μακρύ μαλλί μπορείτε να τα κάνετε και μέχρι τις άκρες γιατί θα μείνουν. Εμένα επειδή είναι κοντά, παλιά όταν ήταν μακριά ας πούμε έτσι τα έκανα κι εγώ. Τώρα το στριφογυρνάω και όλο παίρνω από κάτω και πιο πολύ με τον δείκτη μου. Ωραία. Αφού έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, γιατί εμένα είναι κοντά όπως τους είπα τα μαλλιά μου, παίρνω λίγο το λαστιχάκι μου και τα πιάνω διακριτικά. Θα συνεχίσω τώρα και θα πάρω από την άλλη πλευρά και θα κάνω πάλι το ίδιο. Θα βγάλω και το μάτι μου μαζί. Γυρνάω στην ουσία όλη την ώρα και παίρνω όλο και πιο πολύ. Πιο κάτω και πιο κάτω. Αυτό δίνει το εφέ έτσι σαν πλεξούδα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς πλεξούδα. Βγαίνει αυτό εδώ που βλέπετε το διπλό, σε καραμελίτσα. Λοιπόν, και τώρα βγάζω το λαστιχάκι που έχω πιάσει τις τούφες μου και κάνω έναν κότσο σφιχτό έτσι εδώ πέρα σε ό,τι έχει περισσέψει. Και αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα αυτού του μαλλιού. Τώρα εσύ τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς λίγο να τα τραβήξεις, να βγουν λίγο προς τα έξω, αν θες να τα κρατήσεις. Αλλιώς εγώ έτσι κοιμάμαι. Δεν το αφήνω κότσο, το αφήνω σαν κοτσίδα για να μην με ενοχλεί στον ύπνο. Έτσι κοιμάμαι, ξυπνάω το πρωί και βγαίνουν αυτό που είδατε πριν. Το δεν ξέρω πώς το περιγράψω, αυτό το μπουκλο σπαστό τύπου βαγ, αλλά λίγο πιο ατιμέλητο, έτσι. Λοιπόν, αν θες να τα κρατήσεις πάλι έτσι, μπορείς απλά λίγο να τα ανοίξεις, να φαίνονται λίγο πιο βασιλικά εγώ θα τα έλεγα και καλοκαιρινά. Και έχεις ένα μαλλί το οποίο δεν σε νοιάζει καν πως είναι το μαλλί σου, για να μην ασχολείσαι το καλοκαίρι και ζεσταίνεσαι και κάνεις κεράνεις. Πάμε να σας δείξω άλλον ένα κότσο που έχω στο καλοκαιρινό μου list, γενικά για μαλλιά, το οποίο πάλι είναι κότσος όπως ανέφερα. Θα λύσουμε αυτά τα μαλάκια. Και αφού τα έλυσα είδατε ότι κατευθείαν κάτσανε πάλι πιο μπουκλωτά και πιο έτσι ανέμελα. Πάμε να δούμε το δεύτερο, τρίτο βασικά, γιατί μπορείτε να το αφήσετε είτε έτσι είτε κότσο, είτε αυτό που θα σας δείξω τώρα, οπότε είναι το τρίτο χτένισμα που θα σας δείξω σήμερα. Λοιπόν, πιάνω πάλι την πρώτη τούφα την πάνω και πιάνω ακόμη μία πιο λεπτή πιο κάτω και τώρα θα πάμε για πλεξουδάκι. Οπότε θα πιάσω τρεις τούφες, συγγνώμη. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι. Οπα, τώρα έμπλεξα τα μπουτια μου, παιδιά. Δεν τα βλέπω κιόλας, δεν βλέπω στον καθρέφτη. Λοιπόν, παίρνω αυτές τις τρεις τούφες και κάνω όπως θα κάναμε μια πλεξούδα στην ουσία. Απλά, πάλι, θα πάρω κι άλλο πιο κάτω. Πάλι παίρνω πιο κάτω. Στην ουσία γεμίζω τις τούφες μου με πιο πολύ μαλλί. Τώρα από εδώ θα πάρω πάλι πιο κάτω με το δείκτη μου. Και πιο κάτω. Και είτε αυτό μπορείς να το αφήσεις πλεξουδάκια, δύο πλεξουδάκια, είτε να το κάνεις κότσο όπως το κάνω εγώ. Πάλι εγώ δεν θα το συνεχίσω, θα το σταματήσω εδώ. Στην ουσία κάνουμε μια γαλλική πλεξούδα. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά η αλήθεια είναι πως όσοι τις βλέπουν αυτές τις πλεξούδες μου λένε ότι είναι η εξωτερική γαλλική. Εγώ δεν ξέρω να κάνω την εσωτερική, οπότε κάνω μόνο αυτή, την εξωτερική, συγγνώμη. Οπότε αυτές ξέρω, αυτές κάνω κι εγώ. Λοιπόν, και αφού φτάσω σε αυτό το επίπεδο, να έχω στην ουσία ενώσει τα πλεξουδάκια μου, ενώσει εννοώ να φτάνουν μέχρι το τέλος του κότσου που θα πιάσω, πάλι πιάνω τα μαλλιά μου ένα κότσο. Αυτό είναι ακόμα ένα look που έχω εγώ το καλοκαίρι. Γενικά με βλέπεις με αυτά τα τρία look, εδώ πέρα κάτι πετάει, το νιώθω. Τέλος πάντων, συνήθως δεν πετάει γιατί το κάνω στον καθρέφτη. Και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας γιατί πιστεύω ότι πραγματικά το καλοκαίρι πάντα μπορούμε τι μαλλί να κάνουμε. Οπότε έτσι αποφάσισα να το μοιραστώ και μαζί σας. Και ξέχασα σήμερα να σας δείξω την αγαπημένη μου παρέα. Είναι ο Ρόκο. Ο Ρόκος μου. Ο Ρόκος μου, πες γεια. Γεια σας. Κοιμόμουν λίγο και με τρόμαξε η καλή να πες. Σε τρόμαξα. Δείτε τι ωραία ματάκια που έχουμε. Φιλάκια. Πες φιλάκια. Φιλάκια. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε πατήστε like από κάτω. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά.